Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου στον Άγιο Κύριλλο, Αρχιεπίσκοπον Ιεροσολύμων, στην 15η κατήχησή του, στην 17η παράγραφο. Ενθυμίστε, εκεί είχαμε αναφερθεί ότι ποιος θα είναι εκείνος ο μακάριος, ο ευτυχής που υπέρ Χριστού μετευλαβίας μαρτυρών τότε. Επειδή όμως βέβαια δεν εξαντλήσαμε αυτήν την παράγραφον, χωρίς πάλι να αναφερθούμε στο σημείο αυτό, θα συνεχίσουμε. Αναφερόμενοι μόνον σε έναν τύπο μαρτυρίου που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, και ο ένας τύπος, ή αν θέλετε σε δύο τύπους, ο ένας τύπος μαρτυρίου είναι ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι, η μητέρα τους και ο διδάσκαλός τους. Επειδή δε ο Αντίοχος ο Επιφανής ήταν τύπος του Αντιχρίστου και προφητεύθηκε από τον Δανιήλ τον προφήτη, και ο τύπος και το πρωτότυπο. Όμως έχουμε ακόμη έναν τύπο. Είναι εκείνον που έζησε ο Δανιήλ στις ημέρες του και περιέγραψε εις το βιβλίο του το προφητικό. Είναι το μαρτύριον των τριών παιδών από τον Ναβουχοδονόσορα. Ο Ναβουχοδονόσορ είναι τύπος του Αντιχρίστου. Είναι αυτός ο οποίος κατέλυσε τον ναό του Θεού. Είναι ο πρώτος που έβαλε φοβερά βέβυλο χέρι εις τον ναό του Σολομώντος. Άρπαξε όλα τα αργυρά και χρυσά σκεύη του ναού και κατέστρεψε τον ναό και συναπεκόμισε μαζί με τον λαό και τα ιερά σκεύη του ναού εις την Βαβυλώνα. Εζήτησε να προσκυνηθεί εκείνη η χρυσή εικόνα. Φέρετε όμως ότι δεν είναι το ειδική του εικόνα, παρότι μοιάζει εκεί στο ιερό κείμενο λίγο ασαφές. Εάν είναι το ειδική του εικόνα ή του Μαρδούκ. Αλλά μοιάζει ασαφές. Πιθανώς να ήταν αυτός ο πολιούχος της Βαβυλώνος, ο Μαρδούκ. Αλλά δεν υπήκουσαν όμως στην εντολή του μόνο τρεις νέοι. Και αυτοί οι τρεις νέοι ήσαν εκείνοι οι θαυμάσιοι και φίλοι του Δανιήλ, οι γνωστοί τρεις παιδες. Σημειώσατε δε ότι ο Δανιήλ πιθανότατα έλειπε, διότι δεν αναφέρεται σε αυτήν την περιπέτεια των τριών αυτών νέων που εμαρτύρησαν. Καλύτερα δεν άφησε ο Θεός να μαρτυρήσουν. Ήταν λοιπόν αυτή η περιπέτεια των τριών νέων που δεν προσκυνούν την εικόνα του Αντιχρίστου, του Ναβουχοδονόσορος. Θα λέγαμε εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται το χάραγμα του Αντιχρίστου, έμειναν όρθιοι. Ήταν ένα πεδίο, το ΠΕΜΕ, είναι πεδιάδο. Και δόθηκε σύνθημα με μουσικά όργανα κτλ. Να πέσει όλος εκείνος ο κόσμος, αντιπροσωπείες από όλους τους λαούς που κατήχουν οι Βαβυλώνιοι, να πέσουν και να προσκυνήσουν. Αυτό βέβαια γίνεται για λόγους, θα λέγαμε, κυρίως πολιτικούς, ώστε, ακούστε, κυρίως πολιτικούς, όπως το έκαναν κατόπιν και οι Ρωμαίοι με τη θεοποίηση των αυτοκρατόρων, διότι επίστευαν ότι όλη αυτή η μεγάλη ποικιλία των λαών μόνο μία θρησκευτική ενότητα θα μπορούσε να τους ενώσει. Προσέξτε,
μία θρησκευτική ενότητα. Δηλαδή τι ακριβώς? Ότι αν υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινή λατρεία, γι' αυτό εθεοποιεί το αυτοκράτορ, και αν υποτεθεί ότι ειρνεί το κανείς την θεοποίηση του αυτοκράτορος, αυτό ελογίζεται, καταλογίζεται έγκλημα καθώς ιώσεως, έγκλημα εσχάτης προδοσίας, και προεβλέπεται ο θάνατος. Γι' αυτό οι χριστιανοί μαρτύρησαν και μαρτυρούσαν, επειδή δεν θυσίαζαν όχι στο Δία, στον Ερμή και στην Ήρα, αλλά γιατί δεν προσκυνούσαν εις το, δεν εθυσίαζαν εις το άγαλμα του σεβαστού, δηλαδή του αυτοκράτορας. Και το έκαναν αυτό, όπως σας είπα, για λόγους, ας το πούμε έτσι, εθνικής ενότητας. Δηλαδή ενότητας αυτών των ποικίλων λαών, να υπάρχει αυτή η κοινή λατρεία. Μην ξεχνάτε ότι εκείνο που προετοιμάζεται σαν μια κοινή θρησκεία για να ανοίξει τον δρόμο προς τον Αντίχριστον, δεν είναι μόνο από πολιτικής πλευράς η ένωση των λαών, λέμε Φερρυππίν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί υπάρχει φυσικά μια ενότηση, διότι, αλλά λέμε Ηνωμένοι Λαοί, Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης, δεν ξέρω αύριο τι θα πούμε και τι θα γίνει παρακάτω, είναι και όχι μόνο στον χώρο της πολιτικής ή της οικονομίας, είναι και στον χώρο της θρησκείας. Και αυτό υπηρετεί ο οικουμενισμός. Ο οικουμενισμός στην πραγματικότητα είναι η θρησκεία που θα φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους εις τον Αντίχριστο. Θα τους βρει ηνωμένους ο Αντίχριστος, και θα έχει γίνει μία προετοιμασία εις τον χώρο των θρησκευτικών, σας είπα, από τον οικουμενισμό. Γι' αυτό ο οικουμενισμός, όχι σαν αίρεσης, γιατί κάθε αίρεσης αναμφισβήτητα είναι μία αντίχριστος κατάστασης, αλλά σαν κάτι πολύ περισσότερο από μία αίρεση. Γι' αυτό, επειδή ο οικουμενισμός είναι διάχυτος, ίσως δεν τον αντιλαμβανόμεθα, αλλά εργάζεται το κακό. Μπορώ να σας πω ότι η Αμερική, εκτός βέβαια από μεμονωμένα πρόσωπα, έχει η Εκκλησία, η Ορθόδοξος της Αμερικής, έχει αλωθεί από τον οικουμενισμό. Και είναι δυστύχημα, εξαιρέσει κάποιον ατόμων, προσώπων, ευτυχώς είναι πολλά πρόσωπα αυτά, ευτυχώς, κάποιες κινήσεις, οργανώσεις υπάρχουν τοπικές που αγωνίζονται εναντίον αυτού του οικουμενισμού που άρχισε να επικάθεται εις την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, όχι λιγότερο και της Ευρώπης, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι στην Ευρώπη. Σας τα λέγω να το γνωρίζετε αυτά, αγαπητοί μου, για να προσέχουμε, πάρα πολύ να προσέχουμε. Κι όμως πόσο εκθιάζεται σήμερα ο οικουμενισμός σαν μία λύση. Οι λύσεις είναι λύσεις αντιχρίστου. Δεν είμαι υπερβολικός. Δεν είμαι καθόλου. Ούτε πρωτοτυπώ, δεν λέω κάτι δικό μου. Είναι πράγματα που έχουν παρατηρηθεί, έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί, και εγώ απλώς σας τα λέγω. Έτσι ξαναγυρίζω, εκείνο το μαρτύριο των τριών παιδών επί Ναβουχοδονόσορος, που έμειναν όρθιοι, όλοι πέσαν να προσκυνήσουν, αυτοί όρθιοι, και τότε παρετηρήθη, αφού εξηγέλθη η τιμωρία, όποιος λέγει δεν θα προσκυνήσει θα πεταχτεί μέσα στο καμίνι, που θα είναι επταπλασίως καμένο, πυρωμένο. Και η φλόγα του, λέει, έβγαινε 49 πύχες. Πω, θα μου πείτε, όχι 50. Μέτρησαν 49 πύχες. Μην ξεχνάτε ότι είναι το 7x7. 7x7, 49. Είναι έκφραση που δείχνει φοβερά πυρωμένο καμίνι και λοιπά. Και όχι ότι ήταν 49 πύχες με τη μεζούρα.
Εκεί έριξαν τους τρεις νέους. Εξάλλου εξήγησε, όποιος δεν προσκυνήσει. Διότι είπαν, εμείς λέει δεν προσκυνούμε, βασιλιά, δεν προσκυνούμε το άγαλμα, την εικόνα τη χρυσή. Εμείς πιστεύουμε μόνο στον αληθινό μας Θεό. Και τώρα που θα σας ρίξω εγώ στο καμίνι, λέει ο Ναβουχοδονόσορ, για να δω ποιος θα είναι αυτός ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου. Και λένε οι τρεις παιδες, τρεις νέοι. Άκουσε βασιλιά, αν είναι θέλημα του Θεού να καούμε, θα καούμε. Αλλά ο Θεός μας μπορεί να μας γλιτώσει από τα χέρια σου. Τότε τους έδεσαν όπως ήταν με τα κουστούμια τους της εποχής εκείνης, τα ρούχα, με το καπέλο τους, όπως ήταν. Τους έδεσαν χέρια και πόδια και τους πέταξαν μέσα στο καμίνι. Τι έγινε? Η φωτιά έκαψε μόνον το σκηνί. Δεν έκαει και τίποτα από τα ρούχα τους, ούτε καν οσμή καψίματος, ούτε μία τρίχα δεν κάει και από το κεφάλι τους. Και αυτοί και τα ρούχα τους. Εν τω μεταξύ ο Ναβουχοδονόσορ βλέπει μέσα στο καμίνι να έχουν γίνει τέσσερις. Ποιος είναι αυτός ο τέταρτος? Το ομολογεί ο ίδιος. Αυτός λέει ο τέταρτος, μα τρεις δεν ρίξαμε. Αυτός ο τέταρτος ποιος είναι? Ήταν, λέει, το πρόσωπο σαν πρόσωπο αγγέλου. Ξέρετε ποιος ήταν? Ο μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτός που ήρθε στον Μωυσέα, που μίλησε στον Σινά. Είναι ο Θεός Λόγος. Είναι ο Ιησούς Χριστός πριν να ανθρωπίσει. Και ήταν, λέει, μέσα το καμίνι ως δροσιά. Πώς φυσάει το αεράκι το δροσερό. Καταπληκτικό. Και όταν τους έβγαλαν, δεν μύριζε, λέει, τίποτα, ούτε καν κάψιμο τίποτα, ούτε μία τρίχα. Προσέξτε, και τύπος της Αγίας Τριάδος είναι. Προσέξτε, και τύπος της Αναστάσεως είναι. Εκείνο που είπε ο Χριστός, και μία τρίχα σας βεβαιώνω, είπε στους μάρτυρες, δεν θα χαθεί. Τι εννοεί? Όταν θα αναστηθείτε, θα πάρετε και την τελευταία τρίχα της κεφαλής σας. Μη φοβόσαστε. Μη φοβόσαστε. Τύπος ακόμη και των εσχάτων του μαρτυρίου των εσχάτων. Τότε θα πούν οι υποψήφοι μάρτυρες, εκείνοι που, γιατί μπορεί να μην πέσουν στα χέρια του Αντιχρίστου, είναι μάρτυρες όμως, γιατί θα πούν το όχι, θα πάρουν τα βουνά. Ποιος θα τους θρέψει? Ποιος θα τους φυλάξει? Όπως οι τρεις παιδες μες στο καμίνι φυλάχθηκαν από τη φλόγα του κακού, έτσι θα φυλάξει και από τη φλόγα του Αντιχρίστου τους ευσεβείς, τους πιστούς, ο ίδιος ο Χριστός. Το θέλετε? Το έχει υποσχεθεί. Είναι γραμμένο μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι θα τρέφει την Εκκλησία όσο καιρό επικρατεί ο Αντίχριστος, θα την τρέφει ο ουρανός. Λοιπόν, τύπος, όπως σας είπα, του Αντιχρίστου και των υποψηφίων μαρτύρων, οι τρεις παιδες και ο Ναβουχοδονόσορ, τύπος των εσχάτων. Αλλά ας δούμε ακόμη κάτι, αγαπητοί. Εδώ λέγει το εξής, ότι οι παλαιοί μάρτυρες, κάτι να σχολιάσω ακόμη και να φύγω από αυτή το κομμάτι, την περικοπή. Οι παλαιοί μάρτυρες είχαν να παλέψουν μόνο με τα όργανα του διαβόλου. Εδώ έχουν να παλέψουν με τον ίδιο τον διάβολο, στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Προσέξτε κάτι. Λέγει δύο σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ αξιοπρόσεκτα. Τότε οι μάρτυρες, όταν εμαρτύρουν μπροστά εις τους διόκταστον, αυτοί δεν παρουσίαζαν κανένα σημείο, κανένα θαύμα, παρά μόνο των φόβων. Εδώ λέει, όδε στα έσκατα, όδε δε και του φόβου και της απάτης
προτροπή κακή, ώστε πλανάστε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τότε υπήρξε μόνον ο φόβος. Σήμερα, τότε, στο τέλος, θα είναι δύο πράγματα: ο φόβος και η απάτη. Θα προσάγεσαι μπροστά στον αντίθεση και θα σου λέει, αν δεν προσκυνήσεις θα υποστείς εκείνο και εκείνο. Φόβος. Από την άλλη μεριά θα βλέπεις να κάνει θαύματα ο Αντίχριστος και θα λες, μήπως κάνω λάθος, μήπως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οπότε θα υπάρχει και η απάτη, αυτό το δεύτερο που δεν υπήρξε στους αρχαίους διώκτας, είναι το φοβερόν δια τα έσχατα. Σας το έλεγα και περασμένη φορά και χθες σας το έλεγα στην ομιλία των πράξεων που κάναμε, ότι θα λέγουν οι άνθρωποι, μα αυτός είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μη πάτε όμως πολύ μακριά, το λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Μήποτε εις καρδίαν αναβεί τεινός τον τότε, για να μην γίνει, να μην ανεβεί στην καρδιά του. Δηλαδή σκεφτεί κανενός από τους τότε, εκείνους που θα ζουν τότε, τι πλέον ο Χριστός επίησε, τι περισσότερον έκανε ο Χριστός. Εκ ποιας γαρδυνάμεως ούτως εργάζεται ταύτα, με ποια δύναμη τα κάνει αυτά όλα. Η μη Θεός ήθελεν, ούκαν συνεχώρησε. Εάν ο Θεός δεν θα ήθελε, θα τα επέτρεπε αυτά. Άρα λοιπόν είναι από το Θεό. Ιδού η απάτη. Ιδού η απάτη. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά σας το λέγω σε αυτό το σημείο. Είναι πολλά τα σημάδια που ο πιστός πρέπει να τα ξέρει. Γι' αυτό τα λέμε αυτά, για να τα ξέρουμε. Ένα βασικό σημείο είναι ότι ο Χριστός δεν ξανάρχεται από τη γη, αλλά από τον ουρανό. Αυτό μην το ξεχνάτε. Αν λοιπόν και μια στιγμή εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ένα πρόσωπο θα είναι μες στην ιστορία, θα κινηθεί όπως θα κινηθεί, δεν θα υπάρχει κάτι το, οι ουρανοί δεν θα λάμπουν, ένα πρόσωπο είναι. Τότε αυτός είναι από τη γη, δεν είναι ο Χριστός. Θα σας πούν, λέει, τότε, λέει ο Χριστός, εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός. Μη πιστέψετε, μη δεχτείτε. Πώς έρχεται ο Χριστός? Όπως λέγει, όταν αστράψει. Η αστραπή καλύπτει όλον τον ορίζοντα. Από την Ανατολή στη Δύσπα η αστραπή. Όλο τον ουρανό τον καλύπτει η αστραπή. Έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή θα είναι φανερή από τον ουρανό. Θα το πω άλλη μια φορά. Φανερή από τον ουρανό. Εάν δεν δούμε ποτέ από τον ουρανό να έρχεται ο Μεσσίας, δεν θα πιστέψουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να ανεβοκατεβάζει τα βουνά, να τα φέρνει βόλτα ο Αντίχριστος, δεν θα πούμε ποτέ ότι είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας έρχεται από τον ουρανό. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Νομίζω ότι είναι το πιο ισχυρό σημείο αποδείξεως. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, το λέει και ο Άγιος Κύριλλος. Πολλοί θα το προσέξουμε αυτό. Και προχωρούμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα πλανηθούν και εκλεκτοί? Και εδώ το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Θα πλανηθούν εκλεκτοί. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Οι σπουδαίοι και πνευματικοί άνθρωποι θα πλανηθούν. Ναι, γιατί? Διότι θα πούν, μα κοίταξε εδώ τι γίνεται. Και στην εποχή του Χριστού το είπαν οι άνθρωποι. Μήπως, λέει, κανείς ποτέ στην ιστορία ακούστηκε να ανοίγει τα μάτια τυφλών, εκ γενετής τυφλών? Αυτό το επιχείρημα μπορούσε να σταθεί τότε. Το ίδιο επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί στις μέρες του Αντιχρίστου. Γι' αυτό και σχετικά ειδοποιούμεθα. Και προχωρούμε. Ασφαλίζεται σε, και προλέγει ο Απόστολος.
και δια τούτο πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης κλπ. Ώστε, γιατί το προλέγει ο Απόστολος? Ποιος Απόστολος? Απόστολος Παύλος. Γιατί αυτά τα προλέγει και ό,τι θα πει πιο κάτω? Για να σε ασφαλίσει. Μερικοί τρομάζουν άμα ακούνε αυτά. Μερικοί λένε ότι βλέπουν θυάτες στον ύπνο τους, γιατί Φερυπίν ο πατήρ Αθανάσιος ή κάποιος ομιλητής, όποιος είναι, τα λέει τόσο ζωηρά που τα βλέπουν στον ύπνο τους σαν εφιάλτες. Αγαπητοί μου, προσέξτε. Αν είχαμε την ικανότητα να τα πούμε πιο ζωηρά, δεν θα το αμελούσαμε. Δεν σκοπεύουμε να σας τρομάξουμε, αλλά σκοπεύουμε να σας προασφαλίσουμε. Και όπως καμιά φορά μπορεί να λέμε στο μικρό παιδί για κάτι με τρομερό τρόπο. Θυμάμαι ότι κάποτε πήγαμε στο νησί του πατέρα μου και πήγαμε πάει σε μια εξοχή, ήταν ένας γκρεμός από κάτω και εκεί υπήρχε, δεν ούτε κάγκελο, ένας γκρεμός, θάλασσα ήταν, και υπήρχε κίνδυνος, ήταν εκκλησάκι και ένα μικρό μοναστήρι, και μπαίναμε εκεί. Ότι υπήρχε κίνδυνος, εμείς πολύ μικρά παιδιά ήμουν, είχα τελειώσει την πρώτη δημοτικού, να πάμε να πέσουμε σε εκείνο τον γκρεμό. Και θυμάμαι μας είπαν ότι εκεί ήταν ένα πελώριο φίδι που δεν έπρεπε να πλησιάσουμε, γιατί βγαίνει και... και ό,τι μπορεί να κάνει ένα πελώριο φίδι, πού να πλησιάσουμε. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί μου, το σκοπός δεν είναι να τρομάξουμε, αλλά να ασφαλίσουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν, επειδή κάπου μπορεί να ακουστεί αυτό, ότι λέμε μερικά υπερβολικά πράγματα. Δεν λέμε τίποτα υπερβολικών. Μιλάμε πάνω στη γλώσσα του Λόγου του Θεού. Και δια τούτο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης. Το λέει με δικά του λόγια ο Άγιος Κύριλλος. Είναι μάλιστα στο Β' Θεσσαλονικής 2,11. Γι' αυτό το λόγο στέλνει, λέγει, σε αυτούς ενέργειαν πλάνης. Εδώ τώρα προσέξτε. Το δε πέμπει αντί του συγχωρεί γίνεστε. Το βάζει σε παρένθεση. Ότι το πέμπει θα πει επιτρέπει. Συγχωρώ θα πει επιτρέπω. Ότι ο Θεός δεν στέλνει, γιατί μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός τότε είναι υπεύθυνος, ότι στέλνει σε αυτούς τους ανθρώπους πνεύμα πλάνης. Ποιους? Σε εκείνους οι οποίοι θα απατηθούν. Όχι, ο Θεός θα στείλει πνεύμα πλάνης. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρξει το πνεύμα της πλάνης, ούχι να απολογήσονται, αλλά να κατακριθώσουν. Διατί οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία του τέστη, το αληθινό Χριστό, αλλά ευδοκίσαντες τη αδικία του τέστη, το αντιχρίστο. Όχι για να απολογηθούν, αλλά για να τιμωρηθούν. Δηλαδή εδώ, όπως βλέπετε αγαπητοί μου, έχουμε την καταδικαστική τιμωρία. Και ο Θεός θέλει πολλά δεινά, δηλαδή συγχωρεί, δηλαδή επιτρέπει και σεισμούς και καταποντισμούς και βροχές και ανομβρίες και αρρώστιες και ό,τι θέλετε. Όλα αυτά έρχονται να συνετίσουν τον άνθρωπο να συνέλθει. Αλλά η εσχάτη τιμωρία, την οποία επιτρέπει, δεν τη δίδει, άλλος τη δίδει, ο διάβολος τη δίδει, αλλά ο Θεός την επιτρέπει, ξέρετε ποια είναι? Η οποία είναι καταδικαστική, διότι όλα τα άλλα είναι επανορθωτικά. Θέλει να σε βοηθήσει να συνέλθεις. Όλα είναι εντάξει. Ποιο είναι εκείνο που δεν είναι εντάξει? Η πλάνη. Σου δίνει ενέργεια πλάνης. Ακούστε μια άλλη περίπτωση από την Παλαιά Διαθήκη. Μόνο επειδή δεν την είχα, με το σκέφτηκα τώρα, το σκέφτομαι, δεν θυμούν πιο πολλά. Ήταν κάποιος προφήτης ονόματι Μιχαίας. Όχι ο γνωστός προφήτης Μιχαίας, άλλος. Αυτός
όταν κάποτε συνεμάχησαν το βόρειο και το νότιο βασίλειο, οι βασιλείς. Το βόρειο ήταν ασεβέστατο ή το ασεβέστατο, το βόρειο βασίλειο. Μάλιστα ήταν ο Αχάβ τότε και συμμαχή με τον νότιο βασίλειο, που ο βασιλιάς του νοτίου ήταν ευσεβής, για να επιτεθούν εναντίον κάποιου εχθρού ανατολικά. Πηγαίνει ο προφήτης και λέγει: δεν θα πολεμήσετε, γιατί θα ηγηθείτε. Πήγαιναν ψευδοπροφήτες και λέγανε: θα έχετε λαμπρή νίκη να πολεμήσετε. Τότε ο Μιχαίας, που επέμενε ότι δεν πρέπει να πολεμήσουν, του λέγει: πάψε επιτέλους, του λέει ο Αχάβ, είσαι πάντοτε αγγελιοφόρος δυσμενών πραγμάτων. Πάψε επιτέλους, πες και καμιά καλή κουβέντα. Πώς θα σου πω καλή κουβέντα, που ο Θεός δεν μου βάζει καλή κουβέντα στο στόμα, λέει ο Μιχαίας. Πώς θα σου το πω αυτό. Και για να το καταλάβουν, είπε έναν μύθον. Ας πούμε ο φιλοσοφικός μύθος ή ο θεολογικός μύθος, δηλαδή μια παραβολή, ένα κάτι. Κάποτε, λέει, ο Θεός ήθελε να τιμωρήσει κάποιον, και κάποιον βασιλιά, και μαζεύτηκαν, λέγει, οι άγγελοι και λοιπά και οι δαίμονες, και ρωτάει ο Θεός: πώς να καταστρέψω με αυτόν τον βασιλιά. Σας είπα ιστορία, είναι γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ένας έλεγε αυτό, άλλος έλεγε εκείνο. Τότε εμφανίζεται ένας δαίμον και λέγει στον Θεό: να σου πω, Κύριε, εγώ πώς να καταστρέψεις αυτόν. Στείλε πνεύμα πλάνης. Δηλαδή, είναι οι προφήτες, οι ψευδοπροφήτες που σου λένε, βασιλιά μου, ότι πήγαινε να πολεμήσεις και εσύ τους ακούς και δέχεσαι πνεύμα πλάνης. Είναι δε καταδικαστικών. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο Αχάβ, έχασαν οι Εβραίοι τον πόλεμο. Ο δε βασιλιάς του νοτίου βασιλείου μόλις και πρόλαβε και σώθηκε δια της φυγής. Τι είναι λοιπόν το πνεύμα της πλάνης? Φοβερόν. Τότε εκείνοι που δεν θα δεχθούν την αλήθεια που είναι ο Χριστός, αλλά θα δεχθούν το ψεύδος που είναι ο Αντίχριστος, τότε θα δώσει σε αυτούς ο Θεός, δηλαδή θα παραχωρήσει πνεύμα πλάνης. Και το χειρότερο, δεν θα μπορούν ούτε να παραδεχτούν ούτε να μετανοήσουν. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Διότι απλούστατα είναι, ξαναλέγω άλλη μία φορά, καταδικαστική τιμωρία. Όχι παιδαγωγική, αλλά καταδικαστική τιμωρία. Το λέει καθαρά. Όχι, λέγει, ή να απολογήσονται, αλλά να κατακριθώσει για να καταδικαστούν. Συγχωρεί δε τα αυτά ο Θεός, τα επιτρέπει αυτά ο Θεός, έντε της κατά καιρών διωγμής και τότε ουκα δυνατόν κολλήν, αλλά διυπομονή συνήθως στεφανών τους οικείους αθλητάς. Προσέξτε κάτι εδώ. Και στο παρελθόν, λέγει, υπήρξε το μαρτύριο. Και θα μπορούσε ο Θεός θαυμάσια να εμποδίσει τους διώκτας να μην υποστούν το μαρτύριο οι δικοί του οι άνθρωποι. Δεν το κάνει όμως αυτό. Παραχωρεί ο Θεός να γίνει το μαρτύριο. Γιατί? Αλλά διυπομονή συνήθως στεφανών τους οικείους αθλητάς. Διότι στεφανώνει τους δικούς του αθλητάς με την υπομονή. Οπότε βλέπει κανένας, αγαπητοί μου, ότι το θέμα της υπομονής, το θέμα της υπομονής είναι το κυριαρχούν εις το μαρτύριον. Και ότι δηλαδή και τότε πρέπει να επιδείξουν πολλήν υπομονή οι μάρτυρες
για να κερδίσουν το στεφάνι της αιωνίου δόξης. Παραπλησίως, λέει, της εαυτού προφήτες και αποστόλης. Το ίδιο πράγμα έκανε και εις τους προφήτες και εις τους αποστόλους με τον ίδιο τρόπο, και εκείνοι εκινήθησαν υφιστάμενοι μύρια κακά, δεινά και μαρτύρια. Ίνα, συνεχίζει, προς ολίγων καμόντες χρόνων την αιώνιον κληρονομήσωση των ουρανών βασιλείων, καθώς δανήλφισή και τα λοιπά, ώστε να υποφέρουν για λίγο καιρό, λίγο, πολύ λίγο χρόνο, για να μπορούν έτσι να κληρονομήσουν την αιωνία, αιώνια ζωή. Τι λέει ο Δανιήλ? «Και εν το καιρό εκείνο σωθήσετε ο λαός σου, πας ο γεγραμμένος εν τη βίβλο». Δανιήλ 12 κεφάλαιων, στίχος 1. «Και τον καιρόν εκείνον», λέγει, «θα σωθεί ο λαός σου». Και ποιος είναι ο λαός σου? Κάθε ένας, πας, όλος ο λαός, που είναι γραμμένος εις την βίβλον, ερμηνεύει ο Άγιος Κύριος. «Δήλων δε ότι τη ζωής», φανερών στο βιβλίο της ζωής, «ώστε θα σωθούν όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής». Δεν εννοεί βέβαια εδώ την περίπτωση ότι υπάρχει η τύχη, συγγνώμη, η μοίρα, ότι δηλαδή εγώ γεννήθηκα και είμαι γραμμένος στο βιβλίο, άλλος δεν είναι γραμμένος. Όχι, είμαι γραμμένος με την έννοια ότι ενεργώ κατά τρόπον που θέλει ο Θεός. Μπορώ να ξεγραφτώ, ή αν ήμουν ξεγραμμένος, να γραφτώ ή να ξαναγραφτώ. Σας θυμίζω, αγαπητοί μου, τους Αγίους Τεσσεράκοντα Μάρτυρας. Βλέπετε, ήσαν με 40 στεφάνια από πάνω, 40 άγγελοι. Βλέπει το όραμα, εκείνο το θαυμαστόν, ένας από τους σκοπούς, ότι ένας άγγελος πήγαινε πιο ψηλά, σαν να θέλει να φύγει με λύπη. Διότι ένας εκ των τεσσαράκοντα Αγίων Μαρτύρων λιποψύχησε και βγήκε έξω. Το χάσε. Αρχικός κατέβηκε το στεφάνι, το χάσε. Πέφτει μέσα ο σκοπός, ο ειδωλολάτρης, λέγοντας «εγώ είμαι χριστιανός». Και πήρε αυτός τον στέφανον, και οι 39 γίνηκαν πάλι 40. Για να καταλάβετε ότι δεν είναι τίποτα εκ των προτέρων γραμμένο. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι θα σωθούν, γιατί ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Κατά τα άλλα, δύναμαι να γραφτώ και να ξεγραφτώ. Σας ερωτώ, ο Ιούδας ήταν γραμμένος στο βιβλίο της ζωής? Αναμφισβήτητα, ξεγράφτηκε όμως. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσέχουμε πολύ. Και τι λέγει παρακάτω ο Δανιήλ? «Και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι εις ονειδισμόν και εσχήνιν αιώνιον». Αυτό είναι περίφημο, αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ, γιατί θα το δούμε λίγο πιο κάτω, για την Ανάσταση των νεκρών, ή έχουμε και μιλήσει αν θέλετε, παρά αναφέρεται εις την Ανάσταση των νεκρών. Και μάλιστα κοιτάξτε με τι έκφραση, που είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι στην και Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα με έναν τρόπο ανάγλυφα γραμμένο, σαφέστατον. Να πως το λέγει αυτό ο Δανιήλ, όπως του υπόθηκε, και πράγματι το έχει γράψει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι Δανιήλ 12 κεφάλαιων, από τους στίχους 2 έως 3. Εξηγώ. «Και πολλοί από εκείνους που κοιμώνται εις το χώμα της γης των καθευδόντων», δεν λέει των πεθαμένων, λέει των καθευδόντων. Καθεύδω
Θα πει κοιμάμαι. Γι' αυτό λέμε ο και κοιμημένος. Των νεκρών το λέμε και κοιμημένων. Γι' αυτό λέμε κοιμητήριον, δεν λέμε νεκροταφείων. Διότι εκείνος που κοιμάται ξυπνά. Και συνεπώς έχουμε εδώ το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Και πολλοί λέγει, όταν λέει πολλοί δεν λέει όλοι. Η έκφραση πολλοί θα πει όλοι. Διότι όλοι θα αναστηθούν, και ευσεβείς και ασεβείς. Όλοι. Εξάλλου η έννοια του παρακάτω το αποδεικνύει, ότι αυτό το πολύ σημαίνει όλοι. Να σας πω ένα παράλληλο του πολύ. Πολύ ομικρογιώτα. Λάμδα λάμδα ομικρογιώτα. Το υπερπολών, το σώμα μου που δίδεται υπερπολών, που λέει ο Χριστός. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί? Δεν είναι για όλους. Αυτό το πολύ θα πει για όλους. Διότι τότε κάποιος θα έλεγε, τότε αν είναι μόνο για λίγους ή έστω πολύ να είναι, αλλά όχι για όλους, τότε δεν είναι το αίμα του Χριστού για όλους. Είναι για όλους. Και πολλοί λέγει, δηλαδή όλοι, από εκείνους που κοιμώνται εις το χώμα της γης, εξεγερθίσονται. Εξεγείρομαι, ξυπνώ. Η Ανάσταση των νεκρών. Ούτε ποιοι οι ευσεβείς? Διότι θα πρέπει να πούμε μόνο οι ευσεβείς θα αναστηθούν και όχι οι ασεβείς. Οπότε το πολύ σημαίνει όλοι. Αποδεικνύεται, φαίνεται. Ούτε η ζωή αιώνιων, και ούτε ισονιδισμών και εσχήνιν αιώνιων. Ημέν σε ζωή αιώνιων, ή δε σε ντροπή και ονειδισμό αιώνιο, που είναι η κόλαση. Προσέξτε και το ένα αιώνιον και το άλλο αιώνιον. Γιατί στην εποχή μας επαναφέρεται πάλι εκείνη η κακοδοξία του Οργένους περί αποκαταστάσεως των πάντων, ότι ο Θεός δεν μπορεί να διατηρήσει την κόλαση αιώνιων. Δεν είναι αληθές, διότι το η λέξη αιώνιος είναι και δια την ζωή και δια των ονειδισμών. Και αν το θέλετε, η ίδια διατύπωση στο κατά Ματθαίον 25 κεφάλαιο. Τι λέγει εκεί? Και ούτε απελεύσονται η ζωή αιώνιων, ή δε εις κόλαση αιώνιων. Η λέξη, η έννοια του αιώνιος που αναφέρεται στο στην κόλαση είναι η ιδία, διότι είναι στον ίδιο στίχο και είναι η ιδία λέξη. Έχει την ίδια διάσταση που έχει για την αιώνια ζωή. Αν λοιπόν η λέξη αιώνιος δεν είναι αιώνιος πραγματικά, αλλά έχει περιορισμόν, τότε και η αιώνια ζωή θα έπρεπε να έχει περιορισμόν. Το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Γιατί μερικοί νομίζουν, α, καλά λέει, ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός, θα μας συγχωρήσει. Και υπάρχει αυτή η αίρεση της αγάπης ή του αγαπισμού. Α, ο Θεός λέει έχει αγάπη, θα μας συγχωρήσει όλους. Και καμιά φορά το λέμε και χαριεντιζόμενοι. Λέει, άμα λέει σωθείς εσύ, θα με τραβήξεις και εμένα. Ο Θεός έχει αγάπη. Μην αστειευόμαστε με πράγματα που δεν αστειεύονται. Και ούτε να παίζουμε με πράγματα τα οποία δεν παίζονται. Και οι σημειέντες, εκείνοι που θα σωθούν, εκλάμψουσιν ως λαμπρότης του στερεώματος. Όπως είναι ο ήλιος απάνω στο στερεώμα, έτσι λέει θα λάμψουν. Ο Χριστός είπε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Και από τον δικαίων των πολλών, πολλοί θέλει εκείνοι που θα σωθούν. Πόσοι, ρώτησα τον Κύριο, πόσοι αγωνίζεστε, λέει, εις ελθύν. Δεν είπε πόσοι. Και δεν είπε ποσοστά. Ως οι αστέρες εις τους αιώνας και έτη. Σαν τα αστέρια εις τους αιώνας και έτη. Δηλαδή εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος το περί αντιχρίστου θέμα, κάνοντας μίαν, θα λέγαμε, προτροπήν, την οποία και εμείς την αγάπη σας κάνουμε.
που είναι και η τελευταία παράγραφος, όχι της 15ης κατηχήσεως, διότι συνεχίζει η 15η κατήχηση για την Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και εμείς είσαστε τόσοι απόψε, δόξα τω Θεώ, που ήρθατε να ακούσετε για τον Αντίχριστο, πρέπει να είσαστε πολύ περισσότεροι για να ακούσουμε για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Διότι εκεί ποντάρει το θέμα, εκεί μας πονάει, αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο Αντίχριστος. Εκείνο που πρέπει να λέμε, ο Χριστός έρχεται, αυτό μας ενδιαφέρει. Και τώρα λέγει ο Άγιος Κύριλλος το εξής: ασφάλιζε την ειν σε αυτόν άνθρωπε. Ο άνθρωπε, λοιπόν, να ασφαλίζεις τον εαυτόν σου με όλα εκείνα τα οποία σου είπα και σου ανέλησα. Έχεις τα σημεία του Αντιχρίστου. Ω, τα σημεία του Αντιχρίστου. Ποια είναι τα σημεία? Όλα αυτά που είπαμε μέχρι σήμερα. Και το σπουδαιότατο σημείων: ο Αντίχριστος έρχεται από τη γη. Πώς μας το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό? Είδε το θηρίο να βγαίνει από τη θάλασσα, και το άλλο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, να βγαίνει από την ξηρά. Πάντως από τη γη. Ο Χριστός από πού έρχεται? Από τον ουρανό. Πώς θα έλθει? Όπως έφυγε. Αυτά τα πούμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά, στα παρακάτω της κατηχήσεως. Θα έρθει με τον τρόπο που έφυγε. Πώς έφυγε? Αναλαμβανόμενα. Τότε ήσαν άγγελοι πολλοί, όλοι άγγελοι, αλλά δεν τους έβλεπαν οι μαθητές, διότι θα επήγαινε η προσοχή των, όχι στον Χριστόν, αλλά στους αγγέλους. Αλλά όταν θα ξανάρθει, τότε θα φαίνονται όλοι οι άγγελοι που θα είναι μαζί του. Το είπε ο ίδιος. Θα είναι όλοι οι άγγελοι μαζί του. Και μη μόνος μνημόνευε τούτον, μη τα κρατάς για τον εαυτό σου να τα θυμάσαι, αλλά και αυθόνος πάση μεταδίδου. Και όλα αυτά άφθονα να τα μεταδίδεις και στους άλλους. Ή τέκνον έχεις κατά σάρκα, εάν έχεις παιδί που το γέννησες, τούτο ήδη νουθέτει, να το λες το παιδί σου. Και ήδη ακατηχήσεως εγέννησα στηνά, κάποιον πνευματικόν γεννάς για της κατηχήσεως, και τούτον προασφαλίζουν. Πες το και εις αυτόν. Ή να μην τον ψευδή δέξετε ως αληθή, για να μην δεχθεί τον ψεύτικον Μεσσία σαν αληθινόν. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, όπως λέγει εξάλλου Β' Θεσσαλονικής 2,7 ο Απόστολος Παύλος, διότι το μυστήριον του Αντιχρίστου ήδη της ανομίας. Ξέρετε, ανομία και Αντίχριστος είναι ταυτόσημα. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Από πότε? Από την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Είναι οι πολλοί αντίχριστοι. Είναι οι αντίχριστες, θα λέγαμε, προδρομικές αυτές καταστάσεις. Φοβούσιμε η πόλη με των εθνών, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Φοβάμαι, βλέπω τους πολέμους των εθνών. Φοβήμαι τα σχίσματα των εκκλησιών. Βλέπω τις διαιρέσεις των εκκλησιών. Σήμερα θα λέγαμε την συνισταμένη των αιρέσεων, των οικουμενισμών. Φοβήμαι η μισαδελφία των αδελφών. Με φοβίζει ακόμα ότι οι αδελφοί δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους. Και αυτό είναι σημείον, το είπε ο Χριστός. Θα είναι, λέει, η αγάπη των πολλών σαν ψυγείο. Ψυγήσεται η αγάπη των πολλών. Και λέγει, έστω μεν ταύτα, μη γέννητο δε είναι εφημών πληρωθεί. Και θα λέγουμε αυτά, μη γέννητο να γίνουν στην εποχή μας, πλην ασφαλιζόμεθα. Όμως ασφαλιζόμαστε, πρέπει να τα ξέρουμε. Και περιμέν του Αντιχρίστου ταύτα. Και εκείνα που είχαμε να πούμε για τον Αντίχριστο είναι αυτά. Εδώ τελειώνει ό,τι είπαμε για τον Αντίχριστο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος και ξαλού το είχα στο πρόγραμμά μου, θα ήθελα, αγαπητοί μου, ό,τι είπαμε να τα πούμε σούμα. Μία περίληψη. Αυτή η περίληψη μας δίδεται ωραιότατα από τον Άγιον Ιωάννη των Δαμασκηνών,
στο βιβλίο του έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Έχει ένα κεφάλαιο περί Αντιχρίστου. Λοιπόν, ακούστε τι λέει στο κεφάλαιο αυτό. Θα σας διαβάσω τη μετάφραση κατευθείαν. Και είναι περίληψης. Είναι ανάγκη να γνωρίζομεν ότι πρέπει να έλθει ο Αντίχριστος. Καθένας βέβαια που δεν ομολογεί ότι ο Υιός του Θεού έχει έλθει με σάρκα και ότι είναι τέλειος Θεός και ότι έγινε τέλειος άνθρωπος, ενώ συγχρόνως ήταν Θεός, είναι Αντίχριστος. Είναι, σας το έχω πει αυτό, ορισμός του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Ποιος είναι ο Αντίχριστος? Εκείνος που αρνείται ή τη Θεία ή την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Εκείνοι που λένε ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι Αντίχριστος. Όμως με ιδιαίτερον και ξεχωριστόν τρόπον λέγεται Αντίχριστος αυτός που έρχεται εις το τέλος του αιώνος. Άρα είναι πρόσωπον. Γιατί είπανε μερικοί, άντε λέει, δεν είναι πρόσωπον ο Αντίχριστος. Είναι πρόσωπον. Δι' αυτό είναι ανάγκη να κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιον εις όλα τα έθνη, όπως είπε ο Κύριος, και τότε θα έλθει δια να τιμωρήσει τους ασεβείς Ιουδαίους. Εδώ έχει δοκιμάσει η μετάφραση, είναι όμως δεν είναι σωστή απόδοση, διότι το κείμενο λέγει εις έλεγχον των αντιθέων. Η μετάφραση έχει δοκιμάσει, δεν είναι σωστή. Να τιμωρήσει, να ελέγξει και να τιμωρήσει τους ασεβείς Ιουδαίους. Διότι ο Κύριος είπε εις αυτούς, εγώ ήλθον εν το ονόματι του πατρός μου και ου λαμβανετέ με. Έρχεται άλλος εν το ονόματι το ιδίο, κακίνον λείψεστε. Εκείνο θα τον λάβετε, θα τον πάρετε, θα τον δεχτείτε. Και ο Απόστολος είπε, ανθών αντί των οποίων την αγάπη της αληθείας ου και δέξαντο εις το σωθήνε αυτούς, που είναι ο Χριστός η αλήθεια, και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι, να πιστεύσουν το ψέμα, ή να κρυθώσουν πάντες ή μη πιστεύσαντες τη αληθεία αλλά ευδοκίσαντες εν τη αδικία. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, αν και ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός Υιός του Θεού και Θεός, δεν τον εδέχθησαν. Απέναντίας θα δεχθούν τον πλάνον που λέγει τον εαυτόν του Θεόν. Διότι ο άγγελος διδάσκοντας εις τον Δανιήλ ότι θα ονομάσει τον εαυτόν του Θεόν, έτσι λέγει, επί Θεούς των πατέρων αυτού ουσινήσει. Δανιήλ 11,37. Και ο Απόστολος, μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον. Κανείς, προσέξτε, μη σας εξαπατήσει. Ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτα, η απομάκρυση από το Θεό, και ζούμε στις ημέρες μας έντονη την αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών και σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού καθίσε, να καθίσει και σε αυτόν τον ναόν του Θεού, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός και αποδεικνύοντας ότι είναι Θεός. Τα χωρία δεν τα ερμηνεύει εδώ ο ερμηνευτής, δεν τα μεταφράζει. Εις τον ναόν δε του Θεού, όχι των ειδικών μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά των παλαιών, των Ιουδαϊκών ναών, διότι δεν θα έλθει σε εμάς, αλλά εις τους Ιουδαίους, όχι εξ ονόματος του Χριστού, αλλά κατά του Χριστού και όσων είναι του Χριστού και όσοι ανήκουν στον Χριστό θα είναι εναντίον των. Δι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Πρέπει λοιπόν να κηρυχθεί πρώτα το Ευαγγέλιο εις όλα τα έθνη και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος ου εστίν που είναι η παρουσία κατενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, τα ψευδοθαύματα, πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης. Ον ο Κύριος ανελεί, θα τον καταστρέψει ο Κύριος το ρήματι του στόματος αυτού με τον λόγο του και καταργήσει την παρουσία της επιφανίας αυτού και θα τον καταργήσει, θα τον βγάλει εκτός ενεργίας
με την παρουσία του. Συνεπώς η παρουσία του Χριστού και η παρουσία του Αντιχρίστου είναι συναπτά. Συναπτά. Δεν μεσολαβεί καμία χιλιετία. Δεν γίνεται βέβαια άνθρωπος ο ίδιος ο διάβολος, σύμφωνα με την ενανθρώπιση του Κυρίου, ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά γεννάται ένας άνθρωπος από πορνεία και δέχεται όλη την ενέργεια του σατανά. Επειδή δηλαδή ο Θεός προγνωρίζει την διεστραμμένη προαίρεση που πρόκειται να έχει, επιτρέπει να κατοικήσει μέσα εις αυτόν ο διάβολος. Δεν ενανθρωπίζει λοιπόν ο διάβολος, αλλά μπαίνει σε έναν άνθρωπο ο διάβολος. Γεννάται λοιπόν από πορνεία, όπως είπαμε, και ανατρέφεται κρυφά. Αυτό με έχει βάλει σε κάποια σκέψη. Αυτό που λένε, καλύτερα μη σας το πω, θα σας δημιουργήσω πρόβλημα. Όπως είπαμε, και ανατρέφεται κρυφά και εξεγείρεται και επαναστατεί και βασιλεύει. Ευνηδίως. Η μετάφραση δεν έχει το ευνηδίως, το έχει το κείμενο. Ξαφνικά βασιλεύει δι' επαναστάσεως. Θα ανατρέψει κάτι, θα ανατρέψει κάποιες κυβερνήσεις και θα βασιλεύσει αυτός. Και εις την αρχή της βασιλείας του, ή καλύτερα της τυραννικής εξουσίας του, προσποιείται την αγιότητα. Όταν όμως κυριαρχήσει, καταδιώκει την εκκλησία του Θεού και εκδηλώνει όλη την πονηρία του. Θα έλθει δε εν σημείς και τέραση ψεύδους με φανταστικά και όχι αληθινά, και θα εξαπατήσει αυτούς που έχουν τιμόροπον. Αυτό να προσέξουμε. Και αθεμελίωτον την βάση της διανοίας των. Είμαστε αθεμελίωτοι, δεν ξέρουμε τίποτα, αγαπητοί. Και θα τους απομακρύνει από τον ζωντανόν Θεόν, με αποτέλεσμα να σκανδαλιστούν, αν είναι δυνατόν, και οι εκλεκτοί. Και θα αποσταλεί ο Ενόχ και ο Ηλίας ο θεσβήτης. Προσέξτε κάτι. Ο Ενόχ και ο Ηλίας ο θεσβήτης. Όχι ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Υπάρχει ένα κίνημα εδώ στη Λάρισα που επιμένουν ότι θα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Λάθος. Και ότι είναι κάπου κρυμμένος ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αλλά όταν υπάρχει πλάνη, στην πλάνη προστίθεται πλάνη. Ακούστε λοιπόν μια επιστολή στην εφημερίδα Ελευθερία. Την υπογράφει μετά την Χριστό αγάπη οι ερευνητές των προφητιών, κεντρική Ελλάς Θεσσαλία. Αυτή είναι η υπογραφή. Ακούστε. Διευκρινίζουμε δε, όπως ο Χριστός είχε πρόδρομο τον Άγιον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πρώτης Δευτέρας παρουσίας έρχεται ο Ηλίας, όπως και ο Αντίχριστος έχει πρόδρομον, έτσι και ο φοβερός Άγιος Ιωάννης έχει και αυτό τον πρόδρομο, και προπομπών του. Δηλαδή, θέλει να πει ότι ο πρόδρομος έχει πρόδρομον. Θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής θα έρθει, αλλά έχει όμως πρόδρομο ο πρόδρομος. Το καταλάβατε. Και έχει και αυτός τον πρόδρομο και προπομπών του, ο οποίος είναι, ακούσατε, είναι ο πρόδρομος του προδρόμου. Είναι ελληνοορθόδοξος και σύμφωνα με μαρτυρίες βρίσκεται στην Θεσσαλία και αναμένει την ώρα του την διορισμένη για το δημόσιο κήρυγμα συνεργούντος του Κυρίου. Ιδού πλάνη. Το καταλάβατε, σας το διάβασα. Δεν προσθέτω τίποτα. Δημοσιευμένο αυτό, εσείς μου δώσατε το απόκομα. Λοιπόν, αγαπητοί, καταλάβατε. Προσοχή, πολλά κυκλοφορούν. Συνεχίζω. Ο Ενόχ και ο Ηλίας ο θεσβήτης, και θα επιστρέψουν τα σκαρδία των πατέρων εις τα παιδιά των, δηλαδή την συναγωγήν εις των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν, και εις το κήρυγμα των Αποστόλων, και θα φωνευθούν από Αυτόν. Και θα έλθει ο Κύριος από τον ουρανόν, κατά τον ίδιο τρόπο
όπως οι Άγιοι Απόστολοι τον είδαν να πηγαίνει εις των ουρανών. Δηλαδή τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με δόξαν και δύναμη. Γιατί είπε, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει στο κατά Ματθαίον, δεν λέει ο Υιός του Θεού, θα έρθει ως άνθρωπος. Δηλαδή με την ανθρωπίνη του φύση. Εκείνη που ανεστήθη και εκείνη που ανελήφθη, με εκείνη θα έρθει δια να κρίνει τον κόσμο. Και θα εκμηδενήσει τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον Υιόν της απολίας, με την πνοή του στόματός του. Όταν λέει πνοή στόματος, εννοεί πάρα πολύ εύκολα. Το λέμε και στην έκφρασή μας, φού θα σου κάνω και θα πέσεις κάτω. Αυτό εννοεί πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, το συμπέρασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Λοιπόν, κανείς ας μη περιμένει τον Κύριον να έλθει από την γη. Το θεωρεί σπουδαίο σημείο. Αλλά από τον ουρανό, όπως ο ίδιος μας εβεβαίωσε. Εδώ αγαπητοί μου κλείνει και τελειώνει το θέμα αυτό. Αλλά και κάτι ακόμη, τα πολύ λίγα λεπτά, 3-4 λεπτά που μένουν, επιτρέψατε μου κάτι να σας πω ακόμα. Σας είχα πει προ 15 ημέρου τα του ναού του Σολομώντος που επιθυμούν να κτίσουν οι Εβραίοι και λοιπά. Εδώ με πολύ μου χαρά είδα στο περιοδικό Σταυρός, ο Σταυρός, το γνωστό, το ξέρετε το περιοδικάκι αυτό, που είναι πολύ καλό περιοδικάκι, να αναφέρεται στο θέμα αυτού του δημοσιεύματος στην Αμερική, εις τους Times της Νέας Υόρκης. Αλλαγή με τα 1900 έτη, λέγει. Και το σπουδαίο χάρηκα για πρώτη φορά, ενώ παίρνει το, και το σχολιάζει, δεν έχει όλο το κείμενο παρά κύρια σημεία, μάλιστα εκείνη την κυρία πρόταση που σας είχα διαβάσει, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρουν, λέει οι Εβραίοι, θετικούς τρόπους να εκφράσουν την πίστη τους στον ερχομό του Μεσσία και την ενοικοδόμηση του ναού. Ακριβέστερα, επανοικοδόμηση. Και το έχει μέσα σε παρένθεση και το αγγλικό κείμενο. Και λίγο πιο κάτω έχει πάλι επανάληψη αγγλικού κειμένου. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση. Και αυτό είναι ένα σημάδι. Όταν χτιστεί ο ναός, ο Αντίχριστος είναι επιθύρες. Και εκείνο που σας είπα κρυφή, ότι κρυφά λέει μεγαλώνει, να σας το πω, γιατί θα σας βγάλω και μου από ένα μπελά. Μήπως τον έχουν έτοιμον και κτίσουν τον ναό και τον σερβίρουν οι Εβραίοι. Αυτό είναι το θέμα. Το αντελήφθηκα διαβάζοντας τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Αλλά δεν λέω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, διότι κάπως έτσι να υπονοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μήπως κάνω λάθος, δεν ξέρω. Και λίγο πιο κάτω λέει τα εξής, αφού το σχολιάζει πολύ ωραία αυτό, θα γίνει λέει παγκοσμία κυβέρνηση. Και εδώ αναφέρει ότι κινήθηκαν και στη δική μας τη Βουλή, αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι κινούνται και επιθυμούν και νοσταλγούν μια παγκοσμία κυβέρνηση. Αλλά εκείνο που ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Ερωτάει εδώ ο σχολιαστής ότι την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήδη την άλωσε ο Αντίχριστος, οι Εβραίοι. Ο Ραβίνος που με τον Πάπα πήγε στην συναγωγή και εκεί λέει του έψαλαν ένα τραγούδι, έναν ύμνο που οι Εβραίοι, που αναφέρεται στον ερχομό του Μεσσία, που περιμέναμε Μεσσία. Εσύ είσαι χριστιανός, πιστεύεις ότι ο Μεσσίας ήλθε και κάθεσαι και ακούς τέτοιο τραγούδι και δεν φεύγεις? Αλλά διαλόγους πολιτικούς, πολιτικής αυρότητος δεν φεύγει. Αλώθηκε, λέει. Όπως και η ύμνη της Μεγάλης Σαρακοστής. Φύγανε και αυτοί από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Για τους Προτεστάντες, αυτοί λυσαρώνονται εύκολα από τους Εβραίους. Τι μένει? Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ρωτάει, μήπως ο αγώνας που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα εναντίον της Εκκλησίας δεν είναι ούτε περιουσίες ούτε τίποτα. Μήπως είναι ακριβώς γιατί είναι εμπόδια εις τα σχέδια των Σιωνιστών? Αυτό επαφίεται
να το δούμε. Γιατί λέει αυτό θα το δούμε. Αγαπητοί μου, αυτά.